καυγάδες, εντάσεις και το προσωπικό ασφαλείας στη μέση σε ρόλο πυροσβέστη. Τα αίματα έχουν ανάψει με το φακό της Κρήτη TV να καταγράφει τραγελαφικές εικόνες στο τμήμα αιμοληψίας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Από τις 8 η ώρα είμαι εδώ και η ώρα είναι 10.30 και μου λέει να έρθω αύριο. Πατώσε. Να παίρνουμε νούμερα και να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ όλη μέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και δίνω και 5 ευρώ συμμετοχή. Γιατί να τα δίνω τα 5 ευρώ? Με ρωτούν με έναν τάχο να τα δώσω κάθε μέρα. Αυτή εδώ λυπάμαι, αλλά δεν είναι η κατάσταση. Πρέπει να προσλάβουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και βέβαια διοικητικό προσωπικό. Είμαστε από τις 7 η ώρα. Έχουμε αγανακτήσει. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μία σειρά. Έχουμε νούμερα και δεν μπορούμε να περάσουμε. Από τα άγρια χαράματα περιμένουν για να πιάσουν σειρά. Από τις 5 το πρωί και για ολόκληρες ώρες την ουρά. Σε ένα τμήμα που εξυπηρετεί μέχρι και 200 άτομα καθημερινά, μόνο για 2 ώρες, από τις 9 το πρωί έως τις 11. Αγανακτισμένοι και σε απόγνωση, μετά από πολύωρη ταλαιπωρία, ξεσπούν στον τηλεοπτικό φακό. Επικαλούνται πάντα ότι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία φορολογούν έτσι. Ναι, αλλά έχουν και άλλες παροχές υγείας. Από τις 8 και 10 το πρωί είναι εδώ. Είναι αυτή η κατάσταση. Είμαστε από το πρωί και τώρα, επειδή τελειώνουν οι αιματοληψίες της 11 η ώρα, μας λένε ότι τα μεγάλα νούμερα θα φύγουν και θα έρθουν αύριο. Πίσω, όχι εδώ, πίσω κάποιος. Παρακαλώ κι εσείς, πίσω. Αποδεκατισμένο το τμήμα με εργαζόμενους λάστιχο που μετά τις 11 αναλαμβάνουν και τις αναλύσεις αίματος, με 4 άτομα συνολικά να εξυπηρετούν, τα μισά από ό,τι θα έπρεπε να είναι κανονικά, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Πάνω από ένα χρόνο κρατά αυτή η κατάσταση, με την υγεία να κινδυνεύει και με τα νεύρα των πολιτών να σπάνε καθημερινά. Αν να δούμε το νέο κόμμα τι θα κάνει. Να σωθούμε, διαλύσανε υγεία, θρησκεία και παιδεία, την έχουν διαλύσει τα παλιά κόμματα. Τι ώρα 11, μα δεν μας φωνάξουν, θα φύγουμε, να έρθουμε αύριο. Μπορεί αύριο να έχουμε τα ίδια. Και πρέπει να φύγουν να βγάλουν τις απαντήσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μπαλάκι στα δύο τμήματα μας. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ για να κάνουν τις αιμοληψίες, να κάνουν τις εξετάσεις τους, τα παιδιά πρέπει και να κάνουν τις αιμοληψίες και να βγάλουν τις απαντήσεις. Αλλά και να εξυπηρετήσουν και τους ασθενείς που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Γίνονται κινήσεις ώστε να βρεθεί προσωπικό, απαντά η διοίκηση του νοσοκομείου από την πλευρά της. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια, παρά την έλλειψη του προσωπικού, να τοποθετηθεί και άλλος υπάλληλος στο αντίστοιχο τμήμα, ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να παραλαμβάνονται περισσότερα δείγματα αίματος, ώστε να μην συσσωρεύεται ο κόσμος. Έχει φύγει κόσμος πάρα πολύ. Η υγειονομική περιφέρεια κοφεύει, η διοίκηση είναι αδύνατη να κάνει τίποτα και καταλαβαίνετε ότι την ύφη πάντα την πληρώνει ο πολίτης. Η διοίκηση όλο θα κάνει και δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Στις 2,5 ώρες 60 άτομα. Αυτή, τίποτα άλλο. Με ένα κομπιούτερ να περάσουν 500 άτομα. Σκηνές απείρου κάλους με φόντο τη δημόσια υγεία.